Καιρό. Πριν πολλά πολλά χρόνια, σε ένα μακρινό βασίλειο ζούσε ένας γκρινιάρης βασιλιάς. Ένας γκρινιάρης βασιλιάς είπαμε. Α. Λοιπόν, αυτός ο βασιλιάς είχε μία αδυναμία. Του άρεσε να φοράει κάθε μέρα καινούργια ρούχα. Έτσι διέταζε τους ράφτες του να του ράβουν κάθε μέρα καινούργια ρούχα. Ώσπου μετά από χρόνια οι ράφτες στέρεψαν από ιδέες. Δεν ήξεραν τι καινούργιο να του γράψουν. Και όταν τόλμησαν να του το πούνε, ο βασιλιάς θύμωσε πάρα πολύ και άρχισε να φωνάζει. Μα καλά είστε τρελοί! Δεν μπορώ να φοράω κάθε μέρα τα ίδια ρούχα! Την άλλη μέρα μαζεύτηκαν όλοι οι σύμβουλοι στο παλάτι και σκεφτήκαν τι να κάνουν. Αποφάσισαν λοιπόν να βγάλουν τελάλιδες σε όλο το βασίλειο και να διατυμπανίσουν ότι όποιος ράψει τα πιο πρωτότυπα ρούχα για τον βασιλιά θα ανταμείβονταν και νεόδωρα. Όποιος γράψει τα πιο πρωτότυπα ρούχα για τον βασιλιά θα πληρωθεί το βάρος του σε χρυσάφι. Ακούσατε, ακούσατε. Όποιος γράψει τα πιο πρωτότυπα ρούχα για τον βασιλιά θα πληρωθεί το βάρος του σε χρυσάφι. Ακούσατε, ακούσατε! Όποιος ράψει τα πιο πρωτότυπα ρούχα για τον βασιλιά θα πληρωθεί το βάρος του σε χρυσάφι! Τα νέα διαδόθηκαν αμέσως σε όλη τη χώρα, ακόμα και στο πιο μικρό χωριό. Οι ράφτες όλοι πιάσαν αμέσως δουλειά. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες. Στρωθήκανε να ράβουν άρον-άρον, γρήγορα-γρήγορα ποιος θα πάει στο βασιλιά τα πιο πρωτότυπα ρούχα. Αλλά ο βασιλιάς μόλις τα έβλεπε, τους έδιωχνε κακήν-κακός από το παλάτι, γιατί θεωρούσε τα ρούχα πολύ συνηθισμένα. Ύστερα από μερικές μέρες όμως, εμφανίστηκαν στο παλάτι δύο νεαροί, οι οποίοι ζήτησαν να δουν τον βασιλιά. Μεγαλειότατε, καλησπέρα σας. Έχουμε έρθει από τη μακρινή Περσία στην όμορφη χώρα σας για να ικανοποιήσουμε την επιθυμία σας. Είμαστε δύο γνωστοί ράφτες
κουράβουμε ρούχα από ένα πολύ σπάνιο ύφασμα. Αυτό το ύφασμα μπορούν να το δούνε μόνο οι έξυπνοι άνθρωποι. Α, ενδιαφέρον. Έτσι θα μπορέσω να καταλάβω ποιοι από τους υπηκόους μου είναι κουτί και ποιοι έξυπνοι. Ξεκινήστε αμέσως το ράψιμο. Είπε ο βασιλιάς και τους έδωσε ένα μπαουλάκι γεμάτο χρυσά νομίσματα. Οι δύο ράφτες όμως στην πραγματικότητα ήταν δύο απατεώνες που κορόιδευσαν τον βασιλιά. Πήγανε λοιπόν εκεί κοντά στο παλάτι, βρήκαν ένα χώρο άδειο, το κάνανε εργαστήριο, βρήκανε και έναν αργαλιό και άρχισαν να προσποιούνται ότι ράβουνε τα καινούρια ρούχα του βασιλιά, μαέστρο. Τι ωραία που θα γίνει η στολή του βασιλιά. Όταν έφτασε λοιπόν μπροστά στο βασιλιά, αναγκαστικά του είπε ψέματα. Μεγαλειότατε, δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφα. Είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιαστείτε μόλις τα δείτε. Ο βασιλιάς χάρηκε πάρα πολύ και έστειλε στους δύο ράφτες άλλο ένα μπαουλάκι γεμάτο χρυσά νομίσματα. Μα οι μέρες περνούσαν και ο βασιλιάς τον υπομονούσε ακόμα πιο πολύ. Ακόμα πιο πολύ, πιο ψηλά λέει το μόλι. Μπράβο. Αυτή τη φορά λοιπόν φώναξε στην αίθουσα του θρόνου τον αξιωματικό της φρουράς, ο οποίος εμφανίστηκε με το χαρτί για ένα στιβαρό βηματισμό και ο βασιλιάς τον έστειλε γρήγορα γρήγορα να πάει στο εργαστήριο να δει τι γίνεται με τα καινούργια ρούχα. Έτσι λοιπόν έφτασε κιόλας με το στιβαρό βηματισμό ο αξιωματικός, κοιτάει κι αυτός τον αργαλιό, τον ξανακοιτάει, αλλά τι δεν μπόρεσε να δει, ύφασμα. Το ίδιο σκέφτηκε τώρα και ο αξιωματικός. Γιατί δεν βλέπω το ύφασμα, μήπως είμαι χαζός, και τι βλέπω τώρα στο βασιλιά. Όλο αυτό σκεφτόταν για την επιστροφή του για το παλάτι. Και όταν έφτασε στο βασιλιά, και αυτός με τη σειρά του είπε ψέματα. Ότι δηλαδή
τα ρούχα που του ράβουν οι ράφτες είναι καταπληκτικά. Λαμέ, στράς, διαμάντια, λουπίνια, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ότι οι υπήκοοι θα ενθουσιαστούν μόλις τον δουλεί. Ο βασιλιάς καταφάρηκε για άλλη μια φορά, αλλά ανυπομονούσε πάρα πολύ. Έτσι δεν άντεξε και μετά από δύο μέρες σηκώθηκε και πήγε ο ίδιος στο εργαστήρι. Έφτασε λοιπόν στο εργαστήρι, μπήκε μέσα, κοίταξε τον αργαλιό, το ξανακοίταξε, αλλά τίποτα. Ο σύμβουλος και ο αξιωματικός που είχαν ακολουθήσει τον βασιλιά μας το ρώτησαν. Όσο φαίνονται μεγαλειότατε, δεν είναι υπέροχα. Μα καλά, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Μήπως είμαι κουτός. Ο βασιλιάς ίδρωσε, καταίδρωσε, δεν έβλεπε το ίδρυμα και γύρισε στο παλάτι πολύ πολύ να βγαίνει. Μετά από 2-3 μέρες όμως, να σου και εμφανίστηκαν στο παλάτι, τι λέτε. Οι ράφτες, μπράβο, για να ανακοινώσουν στο βασιλιά ότι τα καινούργια του ρούχα είναι έτοιμα. Ανοίξαν λοιπόν από μια πολύ ωραία τσάντα της τελευταίας λέξης της μόδας και άρχισαν να βάζουν τα ρούχα του βασιλιά. Μεγαλειότατε, πώς σας φαίνονται τα καινούργια σας ρούχα? Δεν είναι υπέροχα? Είμαστε σίγουροι ότι μόλις σας δουν οι υπήκοοι με αυτά τα ρούχα θα μείνουν άφωνοι από το θαυμασμό τους. Τότε οι ράφτες βοήθησαν το βασιλιά να βγάλει την παλιά του στολή, βρε αδερφέ. Αφού έβαλε τη παλιά στολή, άρχισε να κουνιέται χέρια και πόδια, να υποτίθεται δηλαδή ότι γυρνάει προς την ούτα. Καλή ώρα, δείχνει να φοράει την καινούργια του ρούχα. Τα ρούχα δίθεν τα φόρεσε. Όλα ήταν μια χαρά. Ήταν. Οι δύο ράφτες το ρώτησαν. Λοιπόν, πώς σας φαίνονται, σας αρέσουν? Ναι, είναι τόσο άνετα και δροσερά. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Είπαν τη γνώμη τους νομίζω και ο σύμβουλος και ο αξιωματικός εκείνη τη στιγμή. Ναι, υπέροχα μεγαλειότατε. Πηγαίνουν πάρα πολύ. Και τότε ο βασιλιάς είχε μια φαϊνή ιδέα. Να κάνει μια μεγάλη γιορτή την επόμενη κιόλας μέρα για να γιορτάσει τα καινούργια του ρούχα. Ζήτησε λοιπόν την επόμενη μέρα να βγουν στους δρόμους όλοι οι υπήκοοι του. Να μαζευτούν ηθοποιοί, μουσικοί και να αρχίσουν να γιορτάσουν τα καινούργια ρούχα. Όντως λοιπόν την επόμενη μέρα ο βασιλιάς μας βγήκε στους δρόμους της Αυγουρίας και άρχισε να παρελάβει δείχνοντας τα καινούργια του ρούχα και φωνάζοντας. Πετάχτηκε ένα παιδάκι, μικρό, και φώναξε. Ο βασιλιάς είναι γυμνάς! Ο βασιλιάς τράπηκε και μονολόγησε. Αυτό το παιδί έχει δίκιο! Είμαι γυμνός! Ο βασιλιάς πήρε αγκαλιά το παιδί, που τώρα δεν θα το κάνει γιατί είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν, και έφυγε άρον-άρον στο παλάτι. Ο κόσμος όλος τρόμαξε. Γιατί νόμιζε ότι ο βασιλιάς θα τιμωρήσει το παιδί που είπε την αλήθεια. Την επόμενη μέρα ο βασιλιάς φώναξε τον σύμβουλο και τον αξιωματικό του και τους είπε με αυστηρό τόνο. Αυτό το παιδί το οποίο, συγγνώμη, αλλά δεν είναι βαρύ, πλάκα κάνει. Είναι πολύ έξυπνο. Δεν φοβήθηκε να πει την αλήθεια. Θέλω να το ανταμείψετε πολύ για νεόδωρα. Βάστε του 5 πουκιά λίρες. Κάπου εδώ έχουμε λίρες.
Αφού το αντάμιξε λοιπόν ο βασιλιάς το παιδί, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα σταμάτησε να ασχολείται με τα ρούχα του και άμα είναι ωραίος και όμορφος. Και άρχισε να βασιλεύει με σοφία και δικαιοσύνη. Ψέματα ή αλήθεια, έτσι είναι τα παραμύθια. Αβάντι, μαέστρο. Και περάσανε τα χρόνια κι ο Χλιάρης βασιλιάς έγινε άξιος, σοφός, δουλεύταρας. Δεν τον ένοιαζε τα ρούχα του να είναι φανταχτερά, με διαμάτια και στολίδια λαμπερά. Μόνο φρόντισα ο λαός μου να προκόβει και να ζει μια δίκαιη κυρινική ζωή. Παραμύθι, παραμύθι να μας πάρεις πατρία, θα πετάξουμε με μαγικά φτερά. Βασιλιάδες και ραφτάδες, ο λαός και η αυλική, να χορέψουμε αγκαλιά όλοι μαζί. Βασιλιάδες και ραφτάδες, ο λαός και η αυλική, να χορέψουμε αγκαλιά όλοι μαζί. Βασιλιάδες και ραφτάδες, ο λαός και η αυλική, να χορέψουμε αγκαλιά όλοι μαζί.